Ψάλτες απέναντι στο Στανίτσα και μετά φτάσαμε λίγο και στο Πατριαρχείο. Ήθελα να ρωτήσω η σχέση του Στανίτσα με τον Δανιλίδη. Μας είπατε και ότι ο Δανιλίδης τον εκτιμούσε πολύ και σαν ψάλτη. Και ο Στανίτσας ως προς τον Δανιλίδη πώς ήταν? Πολύ. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Όταν πήγε στο Πατριαρχείο ο Στανίτσας, αντιμετώπισε μια συμπεριφορά από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον Αείμνηστο. Ορισμένες δύσκολες καταστάσεις, μέχρι να γνωρίσει ο ένας τον άλλον και να γίνουν μία ψυχή και ένα σώμα που λέμε, ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους και μην ακούτε αυτά που λένε και τα ήταν πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Αυτό είναι στην αρχή, γιατί ούτε ο Πρίγκος χώνεψε ότι... Ότι παρέχει τη σειρά, την ιεραρχία. Ναι, μπράβο, δηλαδή μπήκε κάποιος αλεξιπτωτιστής ενώ υπήρχαν άλλοι και τα λοιπά. Και σε μια ακολουθία, δεν θυμάμαι πια, υπήρχε κάποιο δοξαστικό το οποίο ήταν πολύ καλό και δύσκολο, κάποιος συγκανονάρχος μου
ο εγγονός του Δυγκόπουλου του Αϊμνηστού του Λάρχου του Λαμπαδαρίου, ο Στάθης, ο Στάθης Ανάς, ήταν κανονάρχος του Δανειλίδη. Από αυτόν το έμαθα το περιστατικό, τι τους είπε ο Δανειλίδης. Λοιπόν, τους λέει ο Δανειλίδης, παιδιά, ακούστε τα αυτιά σας 14, ακούστε το αυτό που θα ψάλει ο Άρχοντας, είναι από τους τελευταίους μεγάλους ψάτες που περνάνε. Δεν πρόκειται να το ξανακούσετε από άλλα. Γιατί ήταν πολύ μετριόφρονο ο Δανειλίδης. Και ο συνήθως εκείνος έκλεινε τα μάτια ότι και απολάμβανε. Δεν κοιμόταν ο άνθρωπος, καθέιδα τα χέρια του, ακουμπούσε τα χέρια του και άκουε. Γιατί την ώρα που εγώ κανοναρχούσα, ξαφνικά σταματάει ο δάσκαλος. Εγώ νόμιζα ότι είπα κάτι στραβό και δεν το κατάλαβε λάθος εγώ και ήθελε να επαναλάβω κάτι, ξέχασε καμία λέξη κτλ. Στο κανονάρχημα, το κοιτάζω και αντί να κοιτάζει εμένα, κοιτάζει τον αριστερό και λέει «Νίκο, Νικόλαε, Νικόλαε, τι έκανες όλη τη νύχτα και κοιμάσαι τώρα, δεν διαβάζεις που δεν διαβάζεις, δεν ακούς τουλάχιστον για να μάθεις». Και του λέει ο Δανειλίδης, ο ευγενέστατος, «Δάσκαλε, δεν κοιμάμαι, σας απολαμβάνω». Αυτό είπα εξάλλου και στα παιδιά. Και αυτό το διεπίστωσα από τον Ευστάθιο τον Ανάτση που σου είπα, ότι είναι αλήθεια. Μας είπε, παιδιά, τα αυτιά σας 14 άνθρωπο. Μιλούσε στον πληθυντικό, ο Νικολαίδης, ο Δανειλίδης του Στανίτσα. Βέβαια, στον πληθυντικό. Και ο Στανίτσα του Δανειλίδη αντίστοιχα. Ναι, όχι, το μίλησε στον ελληνικό. Και αυτός ο διάλογος έγινε δηλαδή την ώρα της ακολουθίας κανονικά, ναι, σταματήσαν τα πάντα. Ναι, από τα σπάνια πράγματα. Δεν. Συνέβησαν παλαιότερα, εγώ δεν ήμουν τότε, μεταξύ του Πρίγκου, ναι, τον προσέβαλε, όπως του είχε πει ο Στένιτσα. Δάσκαλε, θα ψάλουμε, ξέρω εγώ, την Κυριακή. Θα ακούσει και θα μάθεις, του λέει. Δεν του λέει, είσαι υπομονωμένο να τα ξέρεις όλα, να διαβάζεις. Γι' αυτό είσαι εδώ στο Πατριαρχείο. Γι' αυτό έλεγαμε έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Πες ότι του ήρθε εκεί τον του Πρίγκου, δεν λέγανε αργία, να βάλει μια αργία δοξολογία. Έπρεπε εκείνο να είναι έτοιμος. Βιβλίο δεν ανοίγεις, να το πάει, να το πει, έπαιξε από στήτους. Είναι και αυτό, δεν μπορούσα να ξέρει βιβλίο, πρέπει να τα ξέρεις όλα. Βέβαια, από στήτους, κατάλληλος να απαντήσεις. Και είπατε ότι πέραν αυτής, αυτού του περιστατικού, γενικά υπήρχε εκτίμηση, είχαν καλές σχέσεις. Πολύ καλές σχέσεις. Καταρχήν ο Δανειλίδης δεν είχε εχθρούς. Ο Δανειλίδης αγαπούσε τους πάντες, ήταν, σου είπα, ένας δεύτερος Νικολαίδης. Εσείς θυμάστε τον Στανίτσα να εκφράζεται για τον Νικολαίδη, για τον Δανειλίδη. Για τον Δανειλίδη τα καλύτερα λόγια. Αυτό ήταν το μόνο στραβό που είδα στα τόσα χρόνια που ήμουν εγώ. Ποτέ κακιά κουβέντα δεν είχε πει ο Στανίτσας. Δεν μπορούσε και να πει. Ήταν πολύ. Δεν έδινε δικαίωμα το. Δεν έδινε και ήταν καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Μάλιστα. Και καλό ψάρτης για μένα. Για άλλους. Λένε, έχουν τις αντιρρήσεις, εγώ ανεπιφύλακτα το λέω, διότι αν σκεφτείτε εκείνα τα ιδιόμενα, τα δύσκολα, στους κατανακτικούς περινούς, ψάλανε όλα αυτά, ο Δανειλίδης τα ξεπέταγε αυτά όλα, δεν είχε κανένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Πέψτε, εντάξει, δεν είχε την εστροφή η φωνή την οποία είχε ο Στανίτσας, αλλά όμως δεν ήταν μελιτέα ποσότητα, ήταν ψάτες με ψυχοκεφαλαίο που λέμε. Δεν μας είπατε για τη χειροθεσία του Στανίτσα. Μας είπατε ότι τη ζήσατε. Αυτή ήταν μία μέρα ξέχαστη. Ήταν η Σταυροσκηνήσεως νομίζω. Όταν πήγα εγώ δεν είχε. Ήτανε πρωτοψαλτεύων όπως είπαμε. Και όταν παραδερεύουν ήταν ο αριστερός. Δεν είχαν γίνει η χειροθεσία. Και εδώ καλά έκανες και μου έκανες αυτή η ερώτηση, γιατί θυμήθηκα και κάτι άλλο. Έγινε η χειροθεσία και στο δίσκο μέσα ήταν τα δύο καλπάκια, σε ένα δίσκο, ένα και ένα, τα οποία τα διάβασε ο Πατριάρχης, έδωσε την ευχή στα καλπάκια και του το φορέσανε και στον πρωτοψάλτη και στο λαμπαδάριο. Αυτά είναι τα καλπάκια που πρέπει να φοράνε. Είναι διαβασμένα αυτά τα καλπάκια. Και άμα θαρούν αυτά, ποιο? Άμα θαρούνε. Άμα θαρούν θα πάρει, δεν έχει σημασία, θα πάρει άλλο, αλλά θέλω να σου πω, για να το βάλεις στο καλπάκι, πρέπει να έχεις και την αντίστοιχη ευχή και όλα τα πάντα. Εκείνη την ημέρα ο Στανίτσας, εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή να τον έχω ακούσει άλλη φορά έτσι, ενώ ήταν καταπληκτικός κάθε φορά, εκείνη την ημέρα ήταν
Τι να σου πω, σαν του είχε δώσει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Και Ελλάδα ή το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εγγραφές. Δεν υπάρχουν εγγραφές. Δεν υπήρχε τότε το κόσμο που ηχογραφήσε. Δεν θυμάστε. Όχι, όχι, σπάνια, σπάνια. Καταρχήν τα μαγνητόφωνα τότε όλα ήταν με ρεύμα. Yeah. Ήταν κάτι γκρούντικ μεγάλα με μπομπίνες και τέτοια. Δεν ήταν εγώ. Οι εγγραφές άρχισαν στον Άγιο Δημήτριο περισσότερο. Mm. Αυτά που λέμε με μπομπίνες. Υπήρχαν λίγα τα οποία τα ηχογραφούσαν στο Πατριαρχείο για το αρχείο του Πατριαρχείου. Από εκεί που τα βρήκε και ο Μίλτος. Ο παπάς που τα βρήκε, έψαξε το αρχείο και τα λοιπά, ήταν πεταμένα δεξιά-αριστερά, τα νοικοκύρεψε κάπως ο Μίλτος και από αυτά βγήκανε μερικά. Υπάρχουν κι άλλα βέβαια. Εσείς θυμάστε αυτές οι εγγραφές που είχαν γίνει από που έχουν το αρχείο της Λάρα Μπόλτον, αυτά τα θυμάστε ανθρώπους να έχουν έρθει για αυτές τις εγγραφές που είχαν βάλει τα μηχανήματα και αυτά το θυμάστε, γιατί είναι και η φωνή σας αυτά και η ορθοδοξία. Καταρχήν, εγώ δεν έχω και κάτι. Ερχόντουσαν από την Αυστραλία, από την Αμερική, άνθρωποι που παίρνανε βίντεο και συνεντεύξεις. Εμένα από τσιρικάς με πήρανε συνέντευξη. Και ναι, για να με ρωτήσουν, δεν το ξέρω, δεν το βρίσκουμε αυτό. Ούτε του Στανίτσα τη συνέντευξη. Για αυτούς ήταν κάτι, όπως είπε. Υπάρχει συνέντευξη από Στανίτσα. Όπως είπε ο Λυκούργος, ο Αγγελόπουλος, ο Άιμψος και ο Βουδούρη στην κασέτα που σου δώσα για θα τα ακούσουμε αυτά. Ο Δραγούμης. Ο Δραγούμης από. Που είπε για μένα, που του φάνηκε περίεργο, κατά τον ίδιο τρόπο που του φάνηκε περίεργο και στους ξένους. Και παίρνανε και υπήρχε διερμηνία. Εγώ δεν ήξερα αγγλικά τότε. Λοιπόν και με ρωτήσατε τι είπε αυτό, τι λες εσύ, και απαντούσα εγώ γιατί αυτοί τα καταγράφανε. Γενικά ερχόταν κόσμο, εντάξει. Και οι τουρίστες, αλλά για τους ψάλτες ερχόταν ο κόσμος. Τι λες κανέ, μέχρι οι οργανωπαίκτες έρχονταν, μέχρι Τούρκοι, αλλά ερχόταν, εκείνος που ερχόταν συχνά ήταν ο Γιώργος, ο Μπατζανός. Αυτός ερχόταν στον τρίτο ήχο πάντα. Στον τρίτο ήχο. Γιατί? Και του λέω Στανίτσας, λέει όλο, λέει, στα τουρκικά του τόπε, μίλαγε ελληνικά βέβαια. Του λέει, γιατί έρχεσαι, του λέει, όλο στον τρίτο ήχο. Ο τρίτος λέει είναι όλη η μαστοριά. Του λέει τι μαστοριά. Φαίνεται ο πιο φτωχός. Ο πιο φτωχός σου λέει συμβίλια σε διαστήματα. Συγκεκριμένοι με τους άλλους. Αλλά είναι ο πιο δύσκολος. Και προσπαθώ να ακούσω θέσεις. Ναι, άντε πασχερουνικός. Να ακούσω θέσεις, το λέει ο Γιώργος ο Μπατζάνος τότε, θυμάμαι. Και κάθομαι τώρα γιατί ήταν εγώ, παιδί, τι να καταλάβω. Μου έχουν μείνει όμως. Και κάθισα μετά και σκέφτηκα, να τι σημαίνει Μιχαλάκης Χατζή Αθανασίου. Και έγραψα αυτά τα υπέροχα στον τρίτο και ο Νικολαίδης έγραψε στον τρίτο που τα ψάλω, τα έψανα στον τρίτο έχω που έχει τα λειτουργικά, το ξέρετε. Λοιπόν, απλά ωραία, προσιτό, μόνο που δεν έχει αξιοριστεί και έχει βάλει του Πέτρου, νομίζω του Πέτρου. Και κάποιος από εσάς μας είπε ότι έχει και υπάρχει του Πρυγκού σε τρίτο. Μπορεί. Θα θυμάστε να λένε το τρίτο του Πρυγκού. Του πρίγκου τρίτο δεν ψάναμε ποτέ. Του πρίγκου ψάναμε τον πρώτο, μπλάιο πρώτο του Τακιούντι. Τον μπλάιο πρώτο είναι ανεμόνιο, ψάναμε. Τα χουζάμ. Ναι. Και. Λάγει δεν τώρα. Το βαρύ. Στο βαρύ. Ψάναμε. Συγκεκριμένα πράγματα, δεν είχαμε πολλά. Στο Πατριαρχείο μέσα τα λέγατε. Έξω, όχι στο Πατριαρχείο. Έξω. Στο Πατριαρχείο τι λέγανε. Στο Πατριαρχείο τίποτα. Πλάγιο τέταρτο και τα πατριαρχικά του. Πλάγιο πρώτο. Δεν έλεγα τίποτα. Αλλά ήταν το Κανελίδι, έστω τα. Ναι. Εκεί συμψάλατε τα παιδιά. Εμείς τα λέμε. Τα λειτουργήκαν τα παιδιά. Πιο πια που ακούγόμασταν εμείς από το δάσκαλο. Σε υμνούμεν μόνο του ο Λαβαδάριος. Μόνο του. Σε υμνούμεν. Και άξονε τι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και οι δύο χωρί. Ενενή στόματι και μια καρδία. Βέβαια. Και οι δύο χωρί ή ένα χωρός. Πολλές φορές και οι δύο. Όπως λέγαμε και οι δύο μαζί, τον Δεσπότη όλοι μαζί. Στο τέλος, στο τέλος, ναι. Άλλο που λέγατε μαζί, θυμάστε. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάμαι να σου πει. Και λέγαμε κι άλλα. Δεν θυμάμαι. Είπατε πριν ότι αυτή τη στάβα προς κινήσεως ήταν η χειροθεσία που ήταν από τις καλύτερες φορές. Θυμάστε άλλες φορές που σας έκανε εντύπωση το ψαλισμό του. Ή πάντα ήταν, πάντα συζητάγατε κάτι, ας πούμε. Καταρχήν ο Στανίτσας ήταν μια εγκυκλοπαίδεια, μόνος του.
Κάθε φορά το θάμαζες, κάθε φορά ήταν και κάτι άλλο και δεν περίμενα. Αλλά είχε φοβερή μεταδοτικότητα. Ήταν καλός δάσκαλος. Ήταν ειλικρινής. Ήταν συμπεριφορά του άντρας. Παντελονάτος που λέει, με μόνη τη σημασία την έξω. Όταν σου λέγε κάτι, αυτό ήτανε. Θα έπρεπε να το διορθώσεις αυτό και όχι να πεις με πρόσβαλε ή κάτι μου είπε. Γιατί δεν στο λέει ποτέ αδίκως. Γιατί λόγω του εγωισμού δεν θέλω να πούνε είχε άδικο στα νίτσα. Το που σας έλεγα πριν. Είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι τώρα μιλήσαμε κυρίως για τις ακολουθίες, πώς ήταν η κατάσταση στο αναλόγιο. Ναι, πώς πήγα, έφτασα στο Πατριαρχείο. Πώς φτάσα στο Πατριαρχείο. Η πρώτη γνωριμία με το Πατριαρχείο και η εξέλιξη. Και η εξέλιξη. Τώρα, τι βοήθησε σε αυτή την εξέλιξη μας ενδιαφέρει. Πώς λειτουργούσε το Πατριαρχείο. Βάσει του τυπικού του Πατριαρχείου, αρμόδιος για τους κανονάρχες ήταν ο Λαμπαδάριος. Κάθε Σάββατο πριν τον Εσπερινό είχαμε μάθημα. Πρακτικό μάθημα. Όχι μουσικό, πρακτικό. Και ξεκινάγαμε στον οίκο της ημέρας, όλα του Σαββάτου και όλα της Κυριακής. Τα μαθαίναμε. Όλοι είχαν ανάρχες και του δεξιού αναλογίου και του αριστερού. Μαζί. Όχι μόνο κατάληξη, δηλαδή να λένε όλα τα. Βέβαια, έπρεπε να είσαι θέση να το ψάχνεις. Ακόμα και τα στοιχειολογικά. Τα πάντα. Και το δοξαστικό. Όλα. Όλα. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Δεν είχαν όλα τα παιδιά την ικανότητα να τα μάθουν όλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί που δεν μπορούσαν να τα μάθουν μπορούσαν να ισοκρατήσουν, να πάρουν μια κατάληξη, να συμπληρώσουν τα κενά. Και αυτοί που ήταν σίγουροι λέγανε. Το μάθημα γινόταν όμως. Όταν πέρασε ο καιρός λίγο και ο Στανίτσας ήθελε να με προωθήσει για πρωτοκανονάρχο, εμένα μου έκανε ένα ημίωρο μάθημα πριν το Δανειλίδη. Κάθε Σάββατο. Μου λέει, πρέπει να κάνουμε μάθημα. Του λέω, δάσκαλε, αφού κάνουμε τον δάσκαλο, κάνουμε τα Νικόλα, τον Νικό. Μου λέει, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Τώρα θα αρχίσει να κανονάρχεις, μου λέει. Κανονάρχησες, αλλά πρέπει να μάθεις να κανονάρχεις σωστά. Τα λάθη σου είναι πολλά. Γιατί στην αρχή εγώ έκανα λάθη, όπως όλοι έκανα λάθη. Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε τι σημασία έχει η τελεία. Τι σημασία έχει το κόμμα στο κείμενο που βλέπουμε. Δεύτερο, που κάνει κατάληξη ο ψάπτης. Γιατί και θα τον βοηθήσεις και θα τον ξεκουράσεις. Για να μπορέσεις όμως αυτά όλα να τα κάνεις, πρέπει να ξέρεις να το ψάπεις. Αν δεν είσαι θες να το ψάπεις, δεν θα το κάνω αρχίσει και σωστά. Γιατί θα ξέρεις τις ανάγκες του ψάπτη. Δεν ξέρω αν το καταλάβεις. Λοιπόν, και ξεκινούσαμε. Τώρα σου παίρνω όλα τα σπέρια. Ξεκινούσαμε μετά το δοξαστικό. Και πώς γίνονταν, σας το έλεγε και το επαναλαμβάνετε. Όταν εκεί έχω το επαναλαμβάνω, πρακτικά. Ποτέ μουσικά. Περίμενε μέχρι να το μάθετε τέλεια ναι. ή το στο περίπου τη μελωδία. Τώρα αυτός, το ξανά λέγα εγώ, με διόρθωνε μία-δύο φορές. Όταν είσαι παιδί, θα πάει σε σπουδάρι. Και άμα ενδιαφέρεσαι, ακόμα περισσότερο κατά. Όλα παίζουν ρόλο. Παίζει, κοίταξε, παίζει ρόλο το ενδιαφέρον, παίζει ρόλο η φωνή. Και το ταλέντο, ναι. Τα πάντα παίζουν. Αν το αγαπάς κάτι. Εκείνος το είχε δει. Δεν θα καθόταν μαζί μου να ασχοληθεί παράκι τώρα. Είπατε ότι σας είπε ο Στανίτσας ότι πρέπει να καταλάβει ο κανονάρχος τη σημασία του κόμματος και της τελείας. Βέβαια. Γιατί συνήθως δεν έπαιρνε κατάληξη στο κόμμα. Στην τελεία ή στην ανωτελεία παίρνει ο ψάχτης κατάληξη. Για να ξεκινήσω όταν θα ψάρεις. Αν είναι σωστά αυτά που ψάλλονται, η κατάληξη είναι στην τελεία και στην ανωτελεία. Στο κόμμα είναι απαπνοή. Άρα
φράση, λέγατε όλη τη φράση μέχρι. Όλοι, βέβαια. Εγώ παρακολουθούσα. Αν έβλεπα ότι είναι μεγάλη πρόταση και δεν θα αντέξει, περίμενα εγώ στο κόμμα. Γι' αυτό έπρεπε να το ξέρει, να το ψάλει. Ναι, να το ξέρει, να το ψάλει. Περίμενα στι τελευταίε δύο συλλαβέ ή χρόνου, υπολόγιζα και το κόμμα και τι επόμενε δύο συλλαβέ, να προλάβω σε αυτό το διάστημα να του πω την επόμενη πρόταση. Άρα έχει πολύ σημασία και πού ξεκινά. Βέβαια, βέβαια, πολύ. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνω ακούσει για παράδειγμα τον τάφο του Σωτήρ, σαν κάθισμα σύντομο σε έναν όρθρο. Και με τον ίδιο τρόπο θα κάνω ακούσατε τον τάφο του Σωτήρ σαν τα πάθα σε πτάσκον που είναι τη μεγάλη εβδομάδα σαν κάθισμα. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί έχει σημασία. Αλλά συνήθως στα πάθα σε πτά που είπες δεν κάνουμε ακούσαμε εκεί. Ναι. Παίρναμε καταλήξεις και συμψάλαμε. Εγώ τη μεγάλη εβδομάδα του πρίμπου, χωρίς υπερβολές εκτός μερικών εξαιρέσεων, μπορεί να συμψάλλω όλοι απ' έξω και να μην διαφέρει καθόλου με αυτό που βλέπετε μέσα στη φόρμικα. Τόσο καλά την είχα μάθει πρώτο εκτός, όπως και στη θεολογική σχολή. Και το κανόχημα γινόταν σε ένα τόνο. Πώς? Σε ένα τόνο γινόταν το κανόχημα ή άλλαζε? Το κανόχημα εξαρτάται από τον ήχο. Αν ο ήχος έχει ένα ισοκράτημα, έχει ένα σε ένα ίσιο κανόχημα. Αν ήταν τέταρτος όμως υπάρχει ο βου και ο πα. Δεν μπορεί να στα ίδια. Και ο Δ. Και ο Δ. Τι πρόσεξε να ξέρει. Άρα πάει ανάλογα με την επόμενη κατάληξη. Τι περιπτώσει που λέγαμε χθε. Παράδοξα είναι. Δεν λες. Άρα το κανονάρχημα που γίνεται. Στον τόνο τη επόμενη κατάληξη. Α πούμε. Παράδοξα σήμερα. Ήλον τα έθνη πάντα εμπόλια, ότι το πνεύμα κατήθη το Άγιο. Το Άγιο εμπειρήνες γλώσσες, καθώς ο Θεηγόρος Λουκάς. Καθώς ο Θεηγόρος Λουκάς απεθέξα το φυσικά συμβαίνει των μαθητών ο χώρος. Εγένετοι, καθαπερφερωμένης μίας πρωής και επίρωσε το ήσαν καθήμενη που ήσαν καθήμενη και πάντες ήξαν το φέγγεσθε και πάντες ήξαν το φέγγεσθε ξένης ρήμασι, ξένης δόγμασι, ξένης διδάγμασι, ξένης διδάγμασι της Αγίας Τριάδος. Άρα λοιπόν, τον πάτο δεν τον κάνατε. Ποιο? Αυτό ήθελα να πω. Τον πάτο να φύγετε πού. Αυτό. Στον πάτο. Όχι, όχι. Προσέξτε. Αυτά είναι ιδιόμετρα. Το βου και στον πάτο. Τι που κάναμε. Σε δι. Στον δι. Το βου και πάει στα δοξαστικά. Α, γι' αυτό. Δόξα πατρί.
Εκεί αλλάζει το καλώσιμο. Δεν αλλάζει. Ακόμα και δει να πηγαίνει, ας πούμε. Ό,τι για να πάει. Τι ζαλίσει. Πώς θα το λέει. Τι ζαλίσει. Τα δυναστεία σου. Να σου σώτη. Ο νη δένει όλο στον πλάγιο τετάρτο. Τον Αγίο Πατέρα χώρο, α πούμε, αυτό είναι χάρη. Όλα στον νη. Όλα νη. Και το ίσω στο νη. Όλα νη. Και το μυστήριο τη θεολογία. Τι σε εμποδίζει, τι εμποδίζει τον Κανάρχο. Και το μυστήριο τη θεολογία. Και το λε εσύ. Και το ίσω με τα λίτρα όμω. Και το ίσω με παρεδογή. Δεν άλλα, το ισοκράτημα αλλάζουν τα ισοκρατήματα. Αλλάζουν τα ισοκρατήματα. Άλλα τα ισοκρατήματα θα αλλάξουν. Το κανονάρχημα εκεί δεν αλλάζει. Γιατί νομίζω μου είχατε πει σε άλλη μας κουβέντα ότι το ισοκράτημα αλλάζει μόνο αν αλλάζει και ο κανονάρχης. Όχι, λάθος το καταλάβει. Λάθος το καταλάβεις. Στον τέταρτο ήχο μόνο αλλάζει το κανονάρχημα που είναι ο Β και ο Π. Mm. Και σε ορισμένα ιδιόμερα που υπάρχει ο Β. Στα άλλα, στον πλάγιο τέταρτο, στα διψαστικά και αυτά δεν αλλάζαν πουθενά. Πίνεις... Πρέπει να κάνουμε πάνω και ένα-δύο παραδείγματα μισό κάτω για να το καταλάβουμε καλά. Πολύ εύκολο και πολύ απλό είναι και δεν φεύγεις μόνο, δεν φεύγει ο κανονάρχος, δεν ξεφεύγει. Δεν χάνει τη βάση, πώς το λέμε. Στον πλάγιο του πρώτου, στα στοιχεία δεκά, πηγαίνατε εκεί. Στον πά, στον πά. Μόνο πά. Και άμα ήταν η βάση δεν ήταν καλή για τον κανονάρχη. Πάντα τα χαμηλά, ας πούμε. Πάντα ήταν καλή. Τα ελέγχαμε αυτά. Πάντα ήταν καλή. Καταρχήν, ο Στέτζες πάντα παίρνει μια-δυο φορές πάντα ψηλά. Βλέπεις τι ώρα που ήταν το αυτό που είπαμε της Αγίας Τριάδος. Πόσο ήταν ωραία. Αυτό και σε άλλα, δηλαδή, ποιος σε προσώμια μπορεί να γίνει αυτό να γίνει το δει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Που είπαμε της Αγίας Τριάδος, που εκείνη η θέση να την αποφέρεις. Που δεν μ' αρέσει. Ποια για ξανά πες το... Το Βία Σνοής. Βία Σνοής. Βία Σνοής. Βία Σνοής. Βία Σνοής. Είπαμε, ο ψάλτης πρέπει να ψέλνει ανθρωπρεπώς. Θέσεις οι οποίες σε κάνουν σε σκανδαλίζουν ή πάνε αλλού, τις παραλείπουμε. Αν θυμάσαι, σου είχα πει κάποτε, είχε πει ο Στανίτσας, είμαι περήφανος που δεν υπάρχει ομοφυλόφιλος ψάρτης. Όλοι είναι άνδρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και βγαίνει στο ψάρισμα. Μιλάει για την πόλη τώρα, έτσι. Και φαίνεται αυτό την ώρα που ψάρεις. Αλλά μην βγαίνει. Υιός νοείς και πλήρωσε τον Υιό που ήσαν καθημένοι και πάντες ύψατο φαίγεστε ξέξενοι. Αλλά δεν έχει πάει ακόμα όμως η θέση. Στο ξένης αλλάζει. Αλλάζει ξένη βασί. Για δώσε τον τρόπο.
Ελληνίδα μαζί της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, ο Στανίτσας το μάθημα σας, ναι. Τα μάθανε λοιπόν πρακτικά. Μετά του τα λέγατε και κανονάρχημα ή όχι, κατευθείαν στην Εκκλησία. Το κανονάρχημα το είχα μάθει και από τη στιγμή που ήξερα το ψάλο. Αυτό ήταν μάθημα, όχι για κανονάρχημα. Για μένα ήταν μάθημα που σε κάνει ψάλτη. Το ψάλεις μεθαύριο σωστά, το μαθαίνεις σωστά. Και φαντάζομαι την ώρα αυτού του μαθήματος θα σας έλεγε και άλλα πράγματα και άλλες παρατηρήσεις. Πολλές. Μου λέει, αφού πέρασε αυτό, μετά τον 1,5 χρόνο, αρχίσαμε μουσικά. Λίγα, σιγά σιγά. Αλλά πριν τα μουσικά, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, με έμαθε πώς να βρίσκω τους ηχούς πρακτικά. Για πείτε μας αυτό. Πώς να μπορώ να ξεκινήσω, ας πούμε, κτλ. Το λέτε για τα πτυχήματα. Ναι, θα στα πούμε έτσι, εντάξει. Λοιπόν, έπρεπε πρώτα, ας πούμε, να μάθω να ξεχωρίζω τους ήχους. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι μουσικός για να καταλάβεις τι ήχο ψάρει ο άλλος. Αυτό μετράει το αυτή, άμα ξέρεις τα διαστήματα. Αυτά μου είχε πει και ο Νικολαίδης κάποτε, αλλά ακόμα τότε ήμουν πολύ μικρός και δεν κατάλαβα και στον Στανίτσα, το κατάλαβα και μετά. Αφού μπορούσα να πάω να ψάρω κάπου, παιδάκι, και να τα πω και σωστά. Γιατί χρησιμοποιούσα αυτά που είχε πει. Σου λέει, νιπα, παγου καβί, καβου παμ. Πρώτος είναι στόχος. Μετά μου λέει, πρέπει να ξέρεις κάτι, μου λέει, ο δεύτερος με τον πλάιο δεύτερο έχουν λέει κάτι το περίεργο. Τα ημολογικά του δεύτερου είναι πλάιος δεύτερος και τα ημολογικά του πλάιου δεύτερου είναι δεύτερο. Λέξεις. Λοιπόν, δες δι μου καδί και ζω και δι. Τα είναι τα διαστήματα του δευτέρου. Λέει. Όχι ότι δεν πάει κι αλλού, αλλά αυτό θα θυμάσαι εσύ. Δι, ότι κάτι είδες προς το θάνατο, ζωή αφάνατζε, μου καδί και ζω και δι. Ο δεύτερος. Παιδάκι, μένει πολλά ή το μαθαίνεις αυτό το πράγμα. Πρακτικό, που είναι ξένη μουσικά. Έτσι. Ναι. Νίγα, πάμε στο γα. Στην αρχή μου αθέτα. Νίπα μου, αδί και ζωή. Γα, ο τρίτος είναι λέει. Γα, δι και δι, γα, μου, πα, μου, γα. Έχουμε και πάμε και νί, πάμε, ανεβαίνουμε και αλλού λέει. Και αλλού χτυπάμε μισές φωνές αλλού. Ήθελα να πει το διατονικό και τα λοιπά. Αυτό είναι το βασικό λέει. Γάδι και δίγα βουπαβουκά, έφρενε στο τα ουράνια, αγαριά στο τα επίγεια. Εκεί μέσα, εκεί παίζεις μου λέει, εκεί μέσα. Κατάλαβε. Δίγα μου, τέταρτος. Ω, μου είχε μάθει μετά τον, α, στον βαρύ, εδώ να μην το μπερδέψω τον τίτλο, και εδώ έχουμε τον γά. Αλλές, γάδι γαβουπάνι παβουγά. Ενώ λέει γάδι και δι γαβουπαβουγά. Εδώ έχουμε και τον ζώ, λέει, κατεβαίνουν και πιο κάτω στα αργά, άλλο εκείνο λέει. Εσύ γάδι γαβουπάνι παβουγά. Μετεμορφώθησεν όλοι ληστέ ο Θεός. Λοιπόν, αυτό λέει. Μετά στον πλάι τέτοιο τριγάδι, γαμπομπανί, βασινονί. Νύπα βουγάδι και ζωνί, ζωγενί. Ναι, στο αντίθετο, το αντίστοιχο ας πούμε. Αυτά... Στον πλάι δεύτερο τι έλεγε. Ας πούμε τώρα. Εσύ στο δεύτερο. Στο δεύτερο είπαμε δίπλωμα δικαιοζόκινη, ναι, όταν ήταν για πλάγια δευτέρου. Ότε κάτι ήρθα. Για πλάγια δευτέρου. Πλάγια δευτέρου. Α, έλεγε το ημολογικό του δευτέρου τώρα, έτσι. Δι μπουγαδί και ζω και δι. Πα μπουγαδί δίγα μου πα οίκος του Εφραθάν. Του μένεις το δι πάλι, γιατί πλάγια δεύτερος είχε. Κατάλαβες. Δηλαδή προσπαθούσε χωρίς να ξέρω μουσικά, να μου μάθει πράγματα τα οποία βοηθάνε πρακτικά.
Εμένα ξέρεις πόσο με βοηθήσαν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε να μην δείτε. Ναι, γιατί έχεις ένα κατευθείαν ένα ήχο στο αυτί σου, οικείο, που σημαίνεις... σου το θυμίζει. Λάβω παπανιπά, κύριε, και κράτσαλη. Όταν έχεις όμως τα, να ψάλεις τα προσώμια του πρώτου, Παυγαδίες, Ιγαβου Παπανέφημη, Μάρτιντε, Βεράμ, ταραραραρα, εκεί περιφέρεις, δεν είσαι στον παλέ, είσαι. Εκεί γύρω γεννήσεις, το κατάλαβα. Ναι, αυτά μου τα λέει έτσι, γιατί ήταν, πρέπει να τα καταλάβω, δεν, τότε δεν ξανά... Στον πλάγιο του πρώτου, για τον πλάγιο του πρώτου. Α, στον πλάγιο του πρώτου. Έλεγε, Παγα και καπα, βουγαδί και δίγα βουπα, πάσα πνοή. Έλεγε, άμα θες να πεις τα σύντομα όμως, λέει, το πρωί τι ψάλουμε, σε αναβαθμούς πώς σου λέμε. Παβουκάδι και εκεί λέμε και δίκαι ζωνίζω και εν το θλίβεστε με δαβητικό σα δώσει σωτήρου μου ρίσε μου την ψυχή. Έτσι τάκα 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 όλα 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 δεμένα με δεμένα χοντρικός μεν ουσιωδός δε. Κατάλαβα και τα οποία έχω σε πάρα πολλά παιδιά που τα έχω πει τα βοήθησε. Και εγώ με το που άκουα, πρώτο, άξα με πιέσει, τότε η λόξα, ξέρεις. Όταν μου τα είπε αυτά, γλυκάθηκα εγώ, πώς το λέμε, και άξα, πάρα πολύ, τι λέει αυτός, τι έχω λέει, από τα παιδιά μεταξύ μου, δεύτερος, όχι, τι δεύτερος, διπλά ή δεύτερος, άξα μεταξύ μας. Στο τέταρτο, το τέταρτο, το τέταρτο δεν είπαμε. Είδα, δίκα μου, ως γενναίων εμάρτηση, να ταράρα, να ρίβα τραν, λέει. Πώς, δεν άφησα μια άλλα κάποια φορά. Όχι. Μια και είπατε και για... Δεν θέλω, λέει, να το βρίσκεις όπως το βρίσκει ο παπάς της ενορίας, το βαρύ, που έλεγε μάθε παπά μου, μάθε το βαρύ του ρίου παπά, πώς θα τον εψάλω αφού δεν τον ξέρω και τέτοια που λέγανε, λέει, θα κάνεις, λέει, το απήχημα. Απήχηματα, έλεγε, απήχηματα, αλλά αυτός, να έψαλε. Όχι, όχι. Άγια. Άγια. Νεχιάνες. Νεχιάνες. Όχι. Στον είναι δυνάμεις, το λέει και ο Τρίκος. Στον είναι δυνάμεις. Στον είναι δυνάμεις. Το λέει και ο Τρίκος, ποιος ήταν σε αυτόν Νεχιάνες εκεί. Νομίζω στον είναι δυνάμεις έλεγε. Ναι. Στα υπόλοιπα του Λόγιου Δευτέρου, ένα χειροβικό του Λόγιου Δευτέρου έλεγε. Αλλά συνήθως απέφυγε να λέει απηχήματο. Μόνο έλεγε στο Άγια. Στο Άγια σίγουρα. Απέφυγε να λέει απηχήματα στα άλλα. Από όλους τους άντες είχατε ακούσει απηχήματα άλλα, λέγεται ας πούμε, θα τα ακούσει κανένα να λέει. Όχι, δεν άκουσα, όχι. Ανέανες. Όχι, εδώ πέρα περισσότερο, εδώ πέρα ακούω παρά εκεί, εκεί δεν ακούω απηχήματα. Συνήθως στη βάση τι παγάνε και τους άλλα. Λέγανε πρώτα το αμήν και μετά λέγανε ένα ναι στη βάση σαν απηχήμα. Όχι, θα πει νο. Τον πρώτο. Ναι, δεν έλεγε το αμήν σαν απήχημα. Όχι, όχι. Όχι. Όχι, σαν απήχημα, όχι τα αμήν. Για το χρόνο σας έλεγε κάτι, για το ρυθμό, για... ο χρόνος ήταν το α και το μέρα στο Πατριαρχείο. Κοίταξε, όλα τα ψαλόμενα είχαν το χρόνο τους. Δεν είναι τα ψάρεις όπως θέλεις και όπως γουστάρεις και ο καθένας το σε επισέτα, τα λέει και διαφορετικά. Εκεί πρέπει να είσαι δρομέας. Πρέπει να πετάς. Πρώτες, άκουσα το Πατριαρχείο με την Ανάσταση παρακολουθούσα στο σπίτι. Είχε το Πατριαρχείο. Στενοχωρήθηκα. Άκουσα το Πατριαρχείο και στενοχωρήθηκα. Ο κανόνας, Αναστάσιο σήμερα. Έτσι. Σε αυτό πετάγαμε. Δηλαδή, κάναμε Ανάσταση έξω και μπαίναμε μέσα. Με το που ξεκινάγαμε, τι ξεκινάμε. Για να φτάσω σήμερα. Αυτό το λέτε, είχατε μπαίνοντας ή είχατε φτάσει στα αναλόγια και το ξεκινάγαμε. Όχι, αυτό ξεκινάγαμε από τη στιγμή που κατεβαίναμε. Την εξέδρα. Την εξέδρα, με το που κατεβαίναμε και προχωράγαμε προς το αναλόγιο. Αναστάσεω σήμερα να μπριθώ με λαϊ Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Εγώ ήρθατε. Συνέχεια. Όχι, άκουσα προχτές το έρωνο.
Αναστός ως αργά και με το που φτάσαν μέσα κατήθεσαν την αντανάλη της γης και συνέτριψαν ο Μουζεώνη. Το τέμπο το σύντομο είναι απ' έξω, και, την αρχή. Απ' έξω όλο. Μετά, Χριστός Ανέστη εκ νεκρό θανάτο θάνατο πατήρας και της εντιμή μας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από το τάβο καθώς προείμεν εδώ και νημή την αιώνιο ζωή και μεγαλεύω. Συγκεκριμένα η χρόνια. Μετά θα πεις απόστηκα τον ίδιο, στον ίδιο χρόνο με τα στιχερά. Θα πεις δοξαστικό τον αποστήχο το ίδιο με το δοξαστικό του άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το κενή των αποστήχων είναι στο ίδιο με το δόξα των αποστήχων. Όχι, βέβαια ο χρόνος μετράει. Δεν μπορείς να πεις, μα δεν μπορείς να πεις εγώ κενή και αποστήχο γρήγορο. Θα μας είπε ότι πάνε. Ναι, όχι, δεν πάει πιο γρήγορο στα απόστηχα. Δεν πάει το κενή πιο γρήγορο από το δόξα. Στα απόστηχα και το δόξα και το κενή δέχονται σύντομα. Άρα πάρτε ένα παράδειγμα στην μια εβδομάδα, τι λέμε, κύριε αναμένοντο, μετά ήδη διβάπτε τα κάλαμα. Δεν λέει. Γιατί το ένα από το άλλο σύντομο το λέω. Όχι. Προσέξτε και κάτι. Το μάθημα μπορεί να είναι αργό. Αλλά ψάχνετε σύντομα. Εγώ γίνεται. Στα μαθήματα, τι άλλο σα έκανε, δηλαδή περάσατε τις, τα λίγα μουσικά. Όταν ας πούμε, πρακτικά αυτά έγιναν, μετά από εκεί πέρα ξεκίνησα μουσικά. Σιγά, δειλά-δειλά. Ξεκίνησε με τα γυμνάσματα, όλα που κάναμε στην αρχή. Μου είπε: έχουμε τρεις βασικές χρονικές αγωγές, έχουμε κι άλλες, αλλά θυμάσαι το δύσιμο, τον τρίσιμο, τον τετράσιμο. Αυτούς τους τρεις για την ώρα. Μετά μου έβαλε σε όλους τους ήχους τα γυμνάσματα, σιγά σιγά, νύπα, μου πάνι, νύπα, μου γάμου, πάνι, κτλ. Όλα ξεκίνησαν. Μετά τους πλέγες Δευτέρους που υπάρχει θείες, που υπάρχει ύφεση, σιγά σιγά σιγά. Άρα αυτός ήταν ο βασικός αυτός, δάσκαλος. Καταρχήν μου βάλε, βέβαια να πάμε, να πάρει σημαντική και να μάθω όλα, πώς λέγεται τα γράμματα, όλα. Σε στάδιξε ο ίδιος σου στάνησε αυτά. Ναι, αυτά σου στάνησε τα μάθα. Μετά πήγα στη θεολογική σχολή, εκεί με περιέλαβε ο Νικολαίδης. Εκεί ήταν το δεύτερο το σχολείο στο Νικολαίδη. Αυτή η μέρα είναι
Τα γίνε άκαρα σε πίσερα.